Μαρινιούδο! Βγήκαν οι καρχαρίες από τον Ατλαντικό, τα είδες. Απίστευτο. Να πας στο σούπερ μάρκετ τώρα στην Αμερική να ψωνίσεις και να γυρίσεις πίσω να είναι καρχαρίες μέσα. Το άκουσε μια Ελληνίδα δικιά μας ότι γίνεται εκεί, ξέρεις πως είναι Ελληνίδες. Μπορεί να έρθει και εδώ το τσουνάμι, ξέρεις πως ο Έλληνας. Αυτό μην νομίζει, αυτό μπορεί να φύγει και να πάει από εδώ πέρα. Ήταν ο άντρας στην παραλία, γιατί εμείς έχουμε και καλοκαιρία. Μάζεψε τα, του λέει να έρθει σπίτι. Είχε πιει τις μπύρες του αυτός έρμος. Και αντί να πάρει το πουκάμισο να το βάλει να φύγει, είχε πάρει το. Δείξε το παντελόνι. Για πουκάμισο. Λες εδώ. Λες εδώ. Και προσπαθεί να βρει τώρα. Να τα μαζέψει. Λες εδώ. Του σκιζόταν, δεν καταλάβαινε. Βρε χρυσέ μου άνθρωπε. Το έβαζε ξανά από εδώ. Το έβαλε ολόκληρο. Πώς το έχω σε θέμα. Δεν μπορούσε να το κατέβει από πίσω. Το ξανά βγαζε. Σου λέει μίκρη, στένεψε. Ότι είναι παντελόνι του που του πέρασε το μυαλό. Για πάμε παρακάτω να το τι λέει. Τι ηλικία έχει. Έλα, είμαι 80, είσαι ίσως. Μια χαρά, έτοιμη είσαι. Απάνως είναι η καλύτερη ηλικία μου. Είσαι μόνη. Μόνη κέρυμη. Κέρυμη, ε, πολύ καιρό είσαι μόνη κέρυμη. Αρκετούτσικο. Δηλαδή. Πάσα. Έκανε 15 χρόνια. Α, 15, εντάξει. Δεν έκανε ένα όνομα τέτοιο βαρβάτο, ε. Τι έγινε. Κανένα βαρβάτο να μου δει. Θέλει βαρβάτο. Ρε γιαγιά. Ο βαρβάτο τι θα κάνει με σένα. Μία θέση να σου αλλάξει το σεξ, θα χάσει τα μισά κόκαλα στη μεταφορά. Σε αυτέ τι ηλικίε τα κόκαλα τρίζουν σε καστανιέτε που να την πα. Τα θέλουν νιάτα μετακινήσει. Δεν το βάζει γριακά το αδερφέ. Ούτε ο γέρος. 85 χρονών. Ο πατέρας μιας από κάτι φίλους μου αποφάσισε να παντρευτεί. 25 χρονών. Ο γιος του έκανε οικογενειακό συμβούλιο. Λέει παιδιά, τι γίνεται. Και πάει και πιάνει τον πατέρα. Λέει πατέρα, του λέμε, του λέει ανησυχούμε μήπως το σεξ με την νεαρή υποβεί μοιραίο. Και τι απάντησε ο γέρος. Τι να κάνω, παιδί μου, αν πεθάνει, πέθανε. Κάτσε μα, κάτσε. Σου λέω δεν το βάζουν κάτω. Η γριά δεν το βάζει κάτω, δώσε εδώ παρακάτω. Έχεις ένα πολύ ωραίο 4 και μόλις τσίπησες 421 ευρωπουλάκια, φίλοι μου. Ωπαλακα, εντάξει, ίσα ίσα για τον ηθικό φτάνει. Γεια σου, για τον ηθικό, εγριά. Τελείωσε. Αλλά και σοβαροί που τους βλέπεις εκεί στην τηλεόραση, που μιλάνε, παραδείγματος χάρη, μου βλέπεις αυτούς. Τα θέματα αυτά των εργασιακών, μαζί και ορισμένα άλλα που ενδεχομένως κάποια δεν έχουμε ακόμα. Δύο σοβαροί άνθρωποι. Έτσι επειδή... και γίνει διάλειμμα και δεν προλάβουν να τους ενημερώσουν ότι ξεκινάει η εκπομπή, μπορεί να τους δεις και στα παράθυρα έτσι. Δεύτερο μέρος της απογευματινής ενημέρωσης. Καλησπέρα στους συναδέλφους, καλησπέρα στις κυρίες πρώτα απ' όλα. Δεύτερο μέρος της απογευματινής ενημέρωσης. Καλησπέρα στις κυρίες πρώτα απ' όλα. Δεύτερο μέρος της απογευματινής ενημέρωσης. Αυτά μου κάνετε στα διλήμματα, γλωσσίτσες, έτσι. Μπράβο κύριε Μπάμπη. Έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 84 ετών ο Δημήτρης Μπέης, ιστορικός τέλεγος του ΠΑΣΟΚ με πλούσια αντιστασιακή και αντιδικτατορική δράση. Τα δίδακτρα, δώσε να τελειώνουμε. Είχαμε γενέθλια της Ελένης Μενεγάκη, έκλεισε 421, κόλλησα κι εγώ. Γίνεται, πήγα να βρω να πάρω κι εγώ κυρί για να σβήσουμε στο σπίτι. Βρήκα το 4. 43 να ήταν έτσι. Και τι πήρα εγώ όμως. Το 2 και το 1. Έβαλε 421 στην τούρτα και τελείωσε. Όχι, δεν θα βρει και τρόπο εξαντιά. Παιδί μου, τη τα δείχνουν απότομα τα βίντεο τη γυναίκα γι' αυτό. Δηλαδή, τη δείξανε έναν παίχτη, α πούμε, τον Σισεό, ο οποίο από τη χαρά του έβγαλε το σορτσάκι που φόραγε στο γήπεδο. Τον βλέπει. Ο Τζιμπρίλ ήταν στην Αγγλία πέρσι QPR και το καλοκαίρι. Και τρει QPR. Εδώ, Ελένη, είναι που είχαν πάρει με τον Παναθηναϊκό. Έτσι παίζουν εκεί. Είχαν πάρει με τον Παναθηναϊκό. Έτσι παίζουν εκεί. Όχι, βραδινίτσα μου. Ήθελε να τρέξει η γυναίκα σου, λέει: μόνο εδώ παίζανε εμάς με σόρτς. Τι τα βγάζουνε. Ο Παπανδρέο, πού είναι παιδιά, Παπανδρέο, ρωτήστε του. Ο κύριος Παπανδρέο, πού πιστεύετε ότι είναι. Φύγανε τρέχοντας. Και του λέει διάφορα λόγια, κυρία μου, και μου τον τρελαίνει. Εγώ με τον Μπρέκα. Τελικά ο Κώστας Μπρέκας είναι το οργισμένο είδωλο μια άλλη εποχή ή ένα μοναχικό οδοιπόρο στο καιόμενο δάσο του οικουμενισμού. Της παγκοσμιοποίησης οικειόμενος βάτος της εθνικής αφύπνισης. Τι να πεις, δεν υπάρχει απάντηση. Πού στο διάλογο τα βρίσκει η Παναγία μου. Είσαι οικειόμενη βάτος, είσαι ας πούμε ο βάλτος που έπεσε,
Είσαι η ψυχή του ανθρώπου που είναι, είσαι το είναι που γίνεται ή το γίνεται που είναι. Είναι ο άνθρωπος που είναι μέσα του ή είναι το μέσα του που είναι άνθρωπος. Ξαναπάμε. Αγγίζεις. Πάρτε κι αυτό. Κι αυτό. Κι αυτό. Πάρτε. Πάρτε. Γιατί μου γαμπρίζει το σκύλι, ρε παιδιά. Γιατί καταλαβαίνει, ρε παιδί μου. Λοιπόν, πάρε το σκυλί, ρε παιδί μου, να παίξει ο άνθρωπο. Δεν κάνει τέχνη αυτή τη στιγμή. Συγγνώμη, δηλαδή. Πάρε το σκυλί, από εκεί να φύγει. Ο καλλιτέχνη θέλει να εκφραστεί. Συγγνώμη. Λοιπόν, Δημήτρης εγώ. Ναι, εντάξει. Είναι λοιπόν ένα Γιώργο που έχει πάρει ένα μονοκίνητο τύριο αεροπλάνο και κάνει εκδομέ πάνω, ρε παιδί, τον Αμαζόνιο. Γιατί του αρέσει το πράσινο περιβάλλον. Ξαφνικά το αεροπλάνο παίρνει φωτιά, σβήνει ο κινητήρα, έχει ξαναπροσγειωθεί αυτό στον Αμαζόνιο και το έχει μάθει. Σου λέει εντάξει, μία. Έχω κατέβει, δύο θα κατέβω. Τώρα κατεβαίνει, όντως, ανοιχές αίματα, αλλά ζωντανός ο Γιώργος. Και εκεί που πάει να πει ευχαριστώ Θεέ μου σωαθικά, ακούει πίσω του φωνές ουρλιακτά. Μια φυλή από κανίβαλους του Αμαζονίου του κυνηγάει. Ακούει και κάτι ελληνικά μέσα στα κανιβαλίστικα. Τρέχει ο Γιώργος, τρέχει ο Γιώργος. Λοιπόν, του κυνηγάνει οι κανίβαλοι από πίσω, ώσπου φτάνει σε ένα γκρεμό 300 μέτρα. Οι κανίβαλοι πλησιάζουν, ο γκρεμός μπροστά. Οπότε με ολογεί, οχ, τι κ***τσα. Ξαφνικά ακούγεται μια φωνή βαθιά από τον ουρανό και του λέει, όχι, δεν τη πάρε ένα ρόπαλο και βάρα τον αρχηγό στο κεφάλι. Κοιτάζει, αυτός βρίσκει ένα κλαδί, αρπάζει το κλαδί και με το που πλησιάζει ο αρχηγός, μπαμ, του δίνει μία στο κεφάλι, οπότε ξανακούει τη φωνή από πάνω. Τώρα τι γ***ς. Ναι, μάλλον. Τώρα τι πατάει. Πάντως, για το ύφος του κυρίου Πρέκα, θέλω να σας πω τώρα για να είμαστε ειλικρινείς. Και εγώ το ίδιο ύφος θα είχα. Όλοι μιλάμε.